Και πέντε είναι, εντάξει. Δεν κάνει. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Βασιλεύου, ουράνιο, παράκτητο, πνεύμα της αληθείας, παντακού παρών και τα πάντα πληρών, σταυρός των αγαθών και της ζωής ο Θεός, ελέγχει εκείνος εν ημί και καθάρισον εμάς, ο πάσης κυρίως και σώσος ο αθέτας τους λάθος ημών. Αμήν. Είχαν το παλαιό Ισραήλ, όταν ο Θεός έδωσε την ευλογία, να το πούμε έτσι, στο Μωυσή και στον Ααρών, να φύγουν από την Αίγυπτο και να ελευθερωθούν, με από την Αίγυπτο μέχρι να μπουν στο Ισραήλ, πέρασαν 40 χρόνια. Μέσα σε αυτά τα 40 χρόνια είχαν διαρκώς, αυτός ο λαός δηλαδή, όπως το ονομάζει και η Αγία Γραφή, σκληροτράχυλο, δηλαδή δύσκολα λυγίζει το τράχυλό του από τη σκληρότητα που είχε και στο Θεό ακόμη, είχαν δει ένα σωρό θαύματα. Η Ερυθρά Θάλασσα να ανοίγει και να περνάνε με άβρεχτα τα πόδια εντελώς από την Αίγυπτο στην ξηρά όλη την Ερυθρά Θάλασσα και να πνίγεται ο Αιγυπτιακός στρατός. Να μην έχουν νερό και ο Μωυσής να προσεύχεται σε περιοχή που δεν υπήρχε νερό και να βγάζει νερό από βράχο. Αλλού να ρίχνει ξύλο σε πικρά νερά μέσα και να γίνονται γλυκά τα νερά για να πιούν. Να μην έχουν να φάνε και να στρίγει το λεγόμενο μάνα από ψηλά. Από θαύμα σε θαύμα. Δεν θα τα διηγηθούμε όλα, δεν είναι αυτός ο σκοπός μας. Αλλά μέσω θαυμάτων μέχρι τη γη της Ευαγγελίας που είχε δώσει ο Θεός την υπόσχεση ότι θα μπουν. Πριν όμως φτάσουν οι γη Ευαγγελίας, βρίσκονται σε μια πόλη τη λεγόμενη Ιεριχώ, η οποία ήταν περιτριγυρισμένη με τείχη. Και εκεί άρχισαν να αγωγίζουν και να τα βάζουν με το Μωυσή. Φταίς που μας έβγαλες από την Αίγυπτο, καλύτερα να είμαστε εκεί και να υποφέραμε, παρά εδώ αυτό που τραβάμε, είναι πάνωπλοι αυτή η πόλη που έχουμε μπροστά μας, δεν θα μπορέσουμε να κατακτήσουμε και ούτω καθεξής. Τα έβαλαν με το Μωυσή. Και λέγει η Γραφή, τιμωρήθηκαν οι Ισραηλίτες. Αυτή η γενιά που διαμαρτυρήθηκε ή διαμαρτυρότανε, γράφει, άφησε τα κόλλα. Και δεν νοεί αυτό που εννοούμε εμείς, αλλά τα σώματα στην έρημο. Και μπήκαν άλλες γενιές μέσα στη γη της Επαγγελίας. Σκληροτράχυλος λαός. Εμείς εδώ σήμερα, επειδή ασχολούμεθα με την προς Εβραίους επιστολή, και θα ακούσουμε ένα κομματάκι μικρό για αυτό το γεγονός. Το ανέφερα για να καταλάβουμε γιατί το αναφέρει μέσα. Διαβάζω λοιπόν την προστολή από εκεί που έχουμε μείνει και να φτάσουμε στο σημείο εκείνο που θέλουμε. Ο πατέρας, από την Αγία Τριάδα μιλάμε τώρα, το πρώτο πρόσωπο, ο πατέρας, στέλνει
τον Υιό Του, το δεύτερο πρόσωπο, στη γη. Και γίνεται άνθρωπος, όπως όλη η Γραφή μαρτυρεί, όχι μόνο η Καινή, αλλά και η Παλαιά, ολόκληρη μιλάει είτε συμβολικά είτε πραγματικά για τον ερχομό του λεγόμενου Μεσσία, που τον περίμενε ο κόσμος σαν λυτρωτή και είναι λυτρωτής και λύτρωσε τον κόσμο. Λέγει λοιπόν, το λέω για όσους δεν ήταν αυτά που θα πω τώρα, ότι ο ίδιος ο Πατέρας προβάλλεται σαν σε οθόνη από την Αγία Γραφή μέσα και κυρίως από τον Δαβίδ, που ομιλεί καθαρά και λέγει «Εγώ είμαι ο Πατέρας σου, εγώ σήμερον», λέει ο Πατέρας, «γεγέννηκά σε, εγώ σήμερα σε γέννησα». Ο μακαριστός καθηγητής του Πανεπιστημίου και οι πατέρες Εκκλησίας πρώτα σχολιάζουν και λένε «εγέννησε ο Πατέρας τον Υιό», μη βάλουμε χρονικό σημείο, κάποια αρχή, ότι τη τάδε στιγμή γεννήθηκε ο Υιός. Αφού χωρίς αρχή είναι ο Πατέρας, δεν μπορεί παρά και ο Υιός να είναι χωρίς αρχή. Είναι άναρχη η γέννηση του Υιού από την ουσία του Πατέρα. Από την ουσία του Πατέρα. Λέει, πνεύμα ο Θεός, ο ίδιος ο Χριστός το λέει, δεν είναι, στη Σαμαρίτιδα. Και πνεύμα την Καλυθία δίπρα σκηνή, πνεύμα ο Θεός. Πνεύμα και ο Υιός, που γεννιέται από τον Πατέρα προαιωνίως, δηλαδή χωρίς να έχει αρχή. Αυτό σημαίνει προαιωνίως. Πνεύμα, βέβαια και το Άγιο Πνεύμα. Τριάδα, ομοούσιος και αχώριστος. «Παιδί μου είσαι εσύ», φωνάζει ο Δαβίδ, 1075 χρόνια πριν Χριστού. «Εγώ σήμερα», δηλαδή προαιώνια, «σε γέννησα». Πρώτη γέννηση από τη δική μου ουσία. Δεύτερη γέννηση και τελευταία του Υιού από την αϊπάρθενο Μαρία, που βέβαια προκηρύχθηκε από τον Ισαΐα, που είπε ότι «Ιδού η Παρθένος έξι εγγαστρή». Να, η Παρθένος θα γεννήσει παιδί, θα συλλάβει στη γαστέρα. Και ο Αρχάγγελος Γαβρίλ, «Πνεύμα Άγιο επενεύσεται μισέ και δύναμη συμψίστου επισκιάσει. Θα έρθει μέσα σου Πνεύμα Άγιο και θα σε σκεπάσει και θα γεννήσει Ιόν και θα δώσει το όνομα αυτού Εμμανουήλ». Θα δώσει το όνομά του Εμμανουήλ, που σημαίνει «με θυμόν ο Θεός». Γεννιέται λοιπόν από τον Πατέρα, αυτό μας είναι το απαραίτητο, τον προβάλλει, λέει ο Δαβίδ, σαν σε οθόνη, «να το παιδί μου». Και από την άλλη μεριά ο Χριστός πάλι από τον Δαβίδ προβάλλεται και λέει «να τα αδέρφια μου». Και το φωνάζει και ο Απόστολος Παύλος. «Δεν ντρέπομαι», λέει, «να σας ονομάσω αδέρφια μου και να σας κάνω και κληρονόμους δικούς μου», συγκληρονόμους, γιατί μοναδικός κληρονόμος της Βασιλείας του Θεού, μοναδικός κληρονόμος της Βασιλείας του Θεού είναι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, ως φυσικός Υιός του, αφού το γέννησε. Εμείς είμαστε θετά παιδιά του Πατέρα, θετά παιδιά και αδέρφια του Κυρίου Ιησού Χριστού. Θετά, επαναλαμβάνω,
Θετός δεν είναι, φυσικός, λέει τον υιοθέτησε αυτόν. Και εμείς υιοθεσία έχουμε. Και έχουμε και τα συμβόλαια. Με υπογραφή. Να τα. Διαθήκη δεν είναι. Αυτή μιλάει ότι είμαστε παιδιά του. Είμαστε λοιπόν θετά παιδιά του πατέρα μας και αδέρφια πάλι θετά και συγκληρονόμοι της Βασιλείας του Θεού. Και γράφει ο Απόστολος Παύλος, μας περιμένει η κληρονομιά, Βασιλεία ασάλευτος και αιώνιος. Βασιλεία που δεν κινείται με τίποτα από καμία δύναμη ανθρώπινη, ούτε και πνευματική σατανική, είναι ασάλευτη και αιώνια μας περιμένει. Ο Χριστός που είναι και ο άρχοντας της βασιλείας αυτής, δεν λέει, και της βασιλείας αυτού του Υιού, ουκέστε τέλος. Αυτός είναι, επαναλαμβάνω, που σταυρώθηκε για να μας εισαγάγει και θυσιάστηκε και δώσε το αίμα του για να μας εισαγάγει, μας κάνει εισαγωγή στη Βασιλεία του. Πώς το λέει αυτό τη Μεγάλη Εβδομάδα και ο παπάς όταν κάνει την προσκομιδή, εξηγόρασας ημάς τη κατάρα το τιμίους ου αίματι. Μας εξαγόρασες από τη κατάρα του Αδάμ και της Εύας, από την αμαρτία δηλαδή, με το τίμιο σου αίμα. Είμαστε εξαγορασμένοι, ακριβά πληρωμένοι, με αίμα πάναθο, πάναθο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Εμείς η Εκκλησία του γράφει εδώ προς Εβραίους επιστολή, ας διαβάσω το κομμάτι που μιλάει ότι τι είμαστε εμείς, λέει κατέβηκα λέει πατέρα μου να αναφέρω το όνομά σου, να το κηρύξω, λέει ο Υιός, απαγγελώ το όνομά σου. Να το πω, πού σταύρω το όνομά σου, της αδερφής μου με μικρό ιώτα, στα αδέρφια μου, αυτό είναι από τον Δαβίδ, προφητεία. Εν μέσω εκκλησίας ημνήσωσε και μέσα σε ένα λαό που είναι αδέρφια μου θα σε υμνώ, μέσα σε ένα λαό, να. Που είναι αδέρφια μου, θα σε υμνώ μαζί. Στον πατέρα λέγεται αυτό από τον Υιό. Και ακόμη, εγώ, ο Υιός, εγώ ο Υιός του πατέρα μου, να και τα παιδιά που έχω γεννήσει εγώ και εξαγοράσει με το δικό μου αίμα, ιδού εγώ και τα παιδιά που μου έδωσε ο Θεός. Παιδιά του Θεού. Είμαστε παιδιά του Θεού όλοι. Και εμείς μεταξύ μας αδέρφια. Πάση περιπτώσει, ας προχωρήσω να μην σχολιάσω εδώ πέρα δυσμενός. Απ' τη μια μεριά μας λέει τον στέλνει, είναι ο Κύριος της Βασιλείας των ουρανών, είναι ο Υιός του Θεού, είμαστε θετά παιδιά Του, είμαστε αδέρφια Του και μας προβάλλει και δείχνει, να τα παιδιά, να εμείς δηλαδή τα παιδιά Του. Και παρακάτω λέγει ότι ο Κύριος, θα το διαβάσω να ακούσετε, είναι Κύριος στο σπίτι του και πιστός στο δικό του σπίτι που ο Θεός
του έχει δώσει. Ξαναπώ άλλη μια φορά. Είναι πιστός και Κύριος στο σπίτι του. Πιστός απέναντι σε αυτά που ο Θεός τον εμπιστεύθη ως άνθρωπος που κατέβηκε. Και ποιο είναι το σπίτι του, γράφει εδώ, τα παιδιά που του έδωσε, εμείς. Δεν υπάρχει άλλο πρόσωπο αξιόπιστο με κεφαλαία γράμματα, έμπιστο στον Πατέρα, ώστε να εμπιστευόταν ο Θεός τα παιδιά του, εμάς δηλαδή. Πόση τιμή μας έχει κάνει ο Θεός, μας έχει παραδώσει στην απόλυτη αγάπη και εμπιστοσύνη του Υιού του, αφού άλλωστε θυσιάστηκε για να σώσει εμάς. Ιδού εγώ και τα παιδεία αμοί έδωκεν ο Θεός. Να, εγώ και τα παιδιά, δηλαδή εμείς που μου έδωσε ο Θεός. Μου έδωσε τα παιδιά αυτά για να καταργήσω από τα παιδιά αυτά το θάνατο που βασίλευε επάνω τους. Πάνω σε μας βασίλευε και βασιλεύει ο θάνατος, εφόσον εμείς δεν κάνουμε υπακοή στο θέλημά του. Πώς και έκανα λάθος. Όσο εμείς είμαστε ανυπότακτοι, βασιλεύει επάνω μας η κατάρα και ο θάνατος. Όσο είμαστε πότε ταγμένοι στο θέλημά του, όσο μας είναι δυνατόν, με την προσπάθεια που μας αναλογεί, ο θάνατος δεν βασιλεύει, αλλά μέρα με τη μέρα χάνεται μέχρι όταν ανεβούμε ψηλά στη Βασιλεία του Θεού, στα δεξιά του Πατέρα. Εκεί μας τοποθέτησε. Μέχρι τότε. Πιστός λέει ο Υιός στον Πατέρα, όπως λέει ήταν πιστός και ο Μωυσής, στο σπίτι του, και εννοεί τους Ισραηλίτες. Φάνηκε όσο ο Θεός τον, εκεί που ο Θεός τον ενέταξε, στους Ισραηλίτες, εντελώς αξιόπιστος. Και ο Κύριος αξιόπιστος στο σπίτι του, που είναι εκκλησία, που είναι σε όλο τον κόσμο. Σπίτι του είναι, του Κυρίου, όλη η εκκλησία της οικουμένης, όχι μόνο δηλαδή η εκκλησία, όλη η Ορθόδοξη. Όλα τα τέκνα που του φωνάζουν, γεννηθεί το θέλημά σου. Αυτά είναι παιδιά του. Αυτά είναι αδέρφια του, αυτό είναι σπίτι του. Το λέει. Δεν γνωρίζετε, ουκ είδατε. Το λέει ο διώχτης. Και αυτά ο διώχτης τα λέει. Ο Απόστολος Παύλος. Πού να φανταστεί κανείς ότι ένας μέγας διώκτης που ήθελε να εκπορθήσει, να εξαφανίσει από τη μέση το όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού, πού να φανταστεί κανείς ότι αυτός θα μετεστρέφεται και μάλιστα τόσο ώστε να δίνει τη ζωή του κάθε μέρα στο θάνατο για να διαδοθεί το όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού και να φωνάζει και να λέει. Δεν γνωρίζετε, ουκ είδατε, ότι εμείς είστε ναός Θεού του ζώντος, ότι είσαστε το σπίτι του Θεού του ζωντανού. Ναός είμαστε, ο καθένας μας είναι εκκλησία του Θεού. Είναι εκκλησία του Θεού. Άρα έχουμε αφεντικό στο σπίτι. Εμείς είμαστε αδέλφια και δούλοι του Κυρίου, που πρέπει να δίνουμε υπαρταγή ώστε το σπίτι αυτό να είναι όπως το θέλει ο Κύριος. Δεν υπάρχει περίπτωση. Πιστός ο Υιός στον Πατέρα του, πιστός ο Μωυσής στον Κύριο και στην Αγία Τριάδα, στο σπίτι που λέγεται Ισραήλ, πιστοί και εμείς και υπάκοοι στον Κύριο που είμαστε το σπίτι του και μας επιβλέπει και μας φροντίζει. Και άλλωστε είπαμε, μας καθάρισε με το τίμιό του αίμα.
τίμιό του αίμα. Από εκεί και πέρα διαβάζω κομμάτι. Όθεν αδελφοί μου Άγιοι, απευθύνεται σε μας. Γι' αυτό αδελφοί Άγιοι, αδέρφια μου Άγια, να προσέξουμε πως φωνάζει ο εχθρός κάποτε και τώρα Απόστολος του Κυρίου. Κλείσεως επουρανίου, κλείσεως επουρανίου, έχουμε πάρει την πρόσκληση, μου έστειλε λέει, πρόσκληση λέει, για τους γάμους του ο ξάδελφός μου. Και εμείς έχουμε πάρει πρόσκληση για τους γάμους του ουρανού μεθαύριο από τον Κύριο Ιησού Χριστό. Επουράνια πρόσκληση, αδέλφια μου, κλείσεως επουρανίου μετοχή. Έχουμε μετοχές και στα μάτια έχουμε πάρει μετοχές. Μετοχές έχουμε πάρει και θέλω να εξαργύρω σε μετοχές. Το λέω εδώ, μέτοχη. Ναι, είμαστε Άγιοι, μέτοχοι κλείσεως επουρανίου, κατανοήσατε, καταλάβατε καλά, Απόστολος Παύλος, τον Απόστολο του Θεού, που είναι ο Κύριος, επεσταλμένος δεν είναι, το λέω εδώ, και αρχιερέα, είναι και Απόστολος και αρχιερέας. Δεν έχουμε εδώ πέρα, αλλού τον έχει μεγάλο αρχιερέα, μέγας αρχιερέας. Πηγή κάθε αρχιεροσύνης επάνω στη γη. Πηγή. Από τον Κύριο αρχίζει η αρχιεροσύνη. Η Ισραηλιτική αρχιεροσύνη που σταύρωσαν μέχρι τον Κύριο χάθηκε έκτοτε. Δεν ακούνε, ραβίγους έχουμε τώρα. Σταμάτησαμε εκεί. Κλείσεως λοιπόν επουρανίου μέτοχοι, κατανοήσατε, βάλτε με στο μυαλό σας καλά. Γιατί λέει, χτυπά την πόρτα σαν και την καρδιά σου, λέει, να μπω μέσα. Τον Απόστολο, τον Κύριο, και αρχιερέα της ομολογίας ημών. Αυτός είναι ο Απόστολος και αρχιερέας. Πού τον ομολογούμε, της ομολογίας μας, τον Ιησού Χριστό. Πιστόν όντα το ποιήσαντι αυτόν που αποδείχθηκε με τα έργα πάνω στη γη, με θαύματα, με θάνατο, ταφή και ανάσταση και ανάληψη, γι' αυτό και τον έστειλε, πιστός σε εκείνον που τον επίησε, που τον έστειλε στον κόσμο και έγινε άνθρωπος, τον επίησε. Έτσι, όχι σαν Θεό, αλλά σαν άνθρωπος, γεννήθηκε από την Παναγία. Λοιπόν, ήταν πιστός στον Πατέρα, λέει. Και συνεχίζει, ως και ο Μωυσής, εν όλο το οίκο αυτού, όπως και ο Μωυσής, σε όλο το σπίτι του, που είναι Ισραηλίτες. Χρέος μας, αδέλφια, και μάλιστα λέει, ο Θεός μπορούσε να μείνει σαν Αγία Τριάς, σαν Αγία Τριάς, να μην δημιουργήσει τίποτα απολύτως. Γιατί δεν έχει καμία ανάγκη, δεν αισθάνεται ότι του λείπει η αγάπη μας για να μας δημιουργήσει, ούτε στη φαντασία μας μην το βάλουμε. Ανάγκη δεν είχε να μας δημιουργήσει, δεν αισθανόταν την υποχρέωση, την ανάγκη εμείς να του στρέψουμε, να του πούμε σε αγαπάμε. Όχι, καθόλου. Το προσέξαμε, το ανάποδο. Μέτοχοι ήθελε να γίνουμε της αγάπης του. Μέτοχοι βασιλείας επουρανίου. Αυτό λέει αυτό το πράγμα. Δεν είπε ότι μας έκανε από ανάγκη, αλλά γίνουμε μέτοχοι βασιλείας επουρανίου. Μέτοχοι μωρέ, πώς θα το κάνουμε και το πράγμα. Είμαστε μέτοχοι της ουρανίου βασιλείας που ο Κύριος μας έφερε στον κόσμο.
σαν βασιλιάς που ήρθε από τον ουρανό. Άρα λοιπόν, και λέει το εξής παρακάτω, ότι έλαβε λέει ο Υιός, επόμενο δεν είναι, λέει, το διαβάσω, πλήωνος γαρ δόξης, πλήωνος δόξης, μεγαλύτερη δόξα, παρά Μωυσή, παραπάνω από το Μωυσή. Και μάλιστα, πώς είναι δυνατόν να μιλάει, λέει, ποιο έχει μεγαλύτερη τιμή, ποιο έχει μεγαλύτερη τιμή, το σπίτι ή αυτός που φτιάχνει το σπίτι. Ασφαλώς το σπίτι είναι πολύ κατώτερο από εκείνο που το φτιάχνει και που μπορεί να είναι και οικοδεσπότης. Πώς είναι δυνατόν να έχει μεγαλύτερη τιμή ο Μωυσής που είναι δημιούργημα, που είναι σπίτι του Θεού, από τον Κύριο που είναι δημιουργός. Το διαβάζω εκεί, να το καταλάβετε. Λέει, καθώσον πλήωνα τιμή έχει του οίκου ο κατασκευάσας αυτόν. Του οίκου αυτός που τον κατασκεύασε. Γιατί πας οίκος κατασκευάζεται υπότινος. Κάθε σπίτι από κάποιον κατασκευάζεται. Ο δε τα πάντα κατασκευάσας Θεός. Εκείνος που έκανε όλα είναι ο Θεός και είναι ο Κύριος αυτός. Ο Κύριος είναι, το λέμε, στο πιστεύω μέσα, ότι ο Υιός με όλη την Αγία Τριάδα, αλλά διότι ο Υιός έκανε το κόσμο ολόκληρο και συντηρείται πνεύματι Αγίου ο κόσμος όλος. Επαναλαμβάνω, ο Θεός δημιουργεί μέσω του Υιού και συντηρείται, πώς λέμε, συντηρητής του σπιτιού είναι κάποιος, το Άγιο Πνεύμα είναι ο συντηρητής του σπιτιού του Θεού. Αυτό, το Άγιο Πνεύμα συντηρεί εμάς το σπίτι του Θεού. Δεν μας συντηρεί. Όλα τα μυστήρια πώς γίνονται. Και το Άγιο Πνεύματος. Και λένε οι πατέρες όλοι, έτσι και άρει το Πνεύμα το Άγιο από την κτήση, τέρμα τελείωσε η κτήση. Αν υπάρχει κτήση ολόκληρη, υπάρχει, γιατί υπάρχει το Άγιο Πνεύμα που τη συντηρεί, τη βασάει στη ζωή. Ορισμένα πράγματα να τα βασάνε στο μυαλό μας. Είναι συντηρητής το Άγιο Πνεύμα. Συντηρεί, λέει, όλο το θεσμό της Εκκλησίας. Όλο το θεσμό της Εκκλησίας. Αγιατριάς. Μάλιστα. Βέβαια. Πνεύμα ο Θεός, πνεύμα ο Υιός, πνεύμα το Άγιο Πνεύμα και όλα αυτά συνεργάζονται για τη δική μας σωτηρία. Για τη δική μας σωτηρία. Αφού είχε κάνει τους αγγέλους, γιατί για τον άνθρωπο. Δεν άκουσα. Αφού είχε τους αγγέλους μέτοχους στην αγάπη του. Ναι. Είδε και τον άνθρωπο. Δεν άκουσα. Ήθελε και τον άνθρωπο να φτιάξει. Γι' αυτό τον έφτιαξα, είπα. Ναι, τους αγγέλους. Μέτοχοι, και αυτοί δεν είναι. Είναι μέτοχοι οι άγγελοι, αν είδε κανείς. Τα έφτιαξε όλα αυτά για να πάρουν μέρος στη δόξα. Τώρα δεν κάνουν και οι άγγελοι. Τώρα. Δεν κάνουν κάτι άλλο. Πώς έκανε διαφορετικούς. Οι άγγελοι έδωσαν τις εξετάσεις. Για να έχουν τη δόξα που έχουν δίπλα στον Θεό. Όταν είπαν στον Θεοσφόρο, stop. Κάτσε εδώ που είσαι και είπε, όχι, εμείς θα κάτσουμε με τον Θεό. Αυτή ήταν η εξετάση που δώσαμε. Μήπως φτιάξει κι άλλο πλάσμα μετά ο Θεός, μετά τον άνθρωπο. Τι έκανε? Μήπως φτιάξει, λέω, κι άλλο πλάσμα μετά τον άνθρωπο, τίποτα. Δεν υπάρχουν άλλα πλάσματα. Υπάρχουν και οι άγγελοι και οι άνθρωποι. Ναι. Και ο άνθρωπος προορισμό είχε να γίνει άγγελος. Αυτός ήταν ο προορισμός του. Δεν είχε άλλο προορισμό ο άνθρωπος. Είχε το σώμα και θα γινόταν και εκείνο με την πάροδο του χρόνου που ο Θεός δόρισε. Πόσος χρόνος ιαζότανε και εκείνο αθάνατο. Να το ξαναπάει μια φορά. Ο προορισμός του ανθρώπου ήταν να γίνει αυτό που έχουν γίνει τώρα οι Άγιοι. Θεώθηκαν οι Άγιοι. Θεώθηκαν. Αθάνατοι. Σταθερά ζουν δίπλα στο Θεό. Αυτό θα γινότανε χωρίς να έχουμε αυτά τα αποτελέσματα που έχουμε σήμερα εμείς που είμαστε στη γη. Αν δεν έδειχναν υπακοή στον όφη, στον διάβολο οι άνθρωποι, οι πρώτοι άνθρωποι. Κατευθείαν, αλλά με υπακοή, χωρίς υπακοή όχι. Το παιδί που δεν ακούει στον πατέρα, τι είπα, θα είναι, Δημήτρη.
Μην τα συζητάμε. Ποιο παιδί λέει για χαρά πατέρα και μπορεί να ζήσει χωρίς να έχει αρρωγή πουθενά. Δεν μπορεί, δεν είναι δυνατόν. Όχι. Χρειάζεται η αρρωγή του πατέρα. Γι' αυτό λοιπόν, τελειώνοντας να πούμε και τα πράγματα, θα αρχίσουμε. Αφού έχουμε τόση μεγάλη τιμή να είμαστε το σπίτι του πατέρα και να έχουμε κύριο του σπιτιού αυτόν που μας αγάπησε και έχισε το αίμα του. Γι' αυτό λέγει πρέπει να ακούμε τη φωνή του. Να ακούμε τη φωνή του. Μας φωνάζει. Το διαβάσω να το καταλάβουμε γιατί έχει βάσει τα προηγούμενα που είπα. Μας φωνάζει και μας λέει στον καθένα μας εγώ σήμερον γεγέννηκά σε. Εγώ σήμερα σε γέννησα. Δεν υπάρχει ούτε χθες για τον Κύριο, ούτε αύριο. Υπάρχει ένα αιώνιο τώρα που ονομάζεται σήμερα στην Αγία Γραφή. Λέω, πριν 500.000 χρόνια, μετά από 1.000.000 χρόνια, είναι για τον Κύριο τώρα, σήμερα. Τον κάθε ένα μας ο Κύριος τον γέννησε σήμερα, τώρα. Και φωνάζει ακούστε με και μην κάνετε ό,τι έκαναν οι Ισραηλίτες στην έρημο που άφησαν τα κόλλα τους στην έρημο γιατί δεν με άκουσαν. Το καταλάβατε γιατί το είπα τώρα. Γιατί λέει εγώ σήμερα γεγενικάσε μη σκληρύνετε τις καρδιές σας, το λέει καθαρά εδώ, όπως εν το παραπικρασμό, όπως κάποτε παραπικρασμός. Κάποτε οι Εβραίοι που με πίκραναν με τις αντασίες τους στην έρημο και άφησαν τα κόλλα τους στην έρημο. Αυτό το λέει η Γραφή για να ξέρουμε ότι ό,τι υπέστησαν αυτοί, ό,τι έπαθαν αυτοί δεν ισχύει μόνο για αυτούς. Ότι γράφει η Γραφή και το λέει να με ακούσετε σήμερα και θα πάτε τα ίδια, το ίδιο περιμένει και καθένα που δεν ακούει το Θεό. Και θα πάτε λέει τα ίδια που έπαθαν και εκείνοι που έμειναν στην έρημο και δεν αντίκρισαν τη γη της επαγγελίας. Μας περιμένει η γη επαγγελίας. Βέβαια, έτσι. Ναι, λέει, μας περιμένει η γη επαγγελίας μας περιμένει. Μας είχε υποσχεθεί. Όπως υποσχέθηκε στους Ισραηλίτες, και μπήκε ένα μέρος αλλά μετά από γενιές, έτσι υποσχεθεί και σε εμάς τη βασιλεία των ουρανών. Το λέει, το είπα παραπάνω, λέει βασιλείας επουρανίου μέτοχη. Βασιλείας επουρανίου μέτοχη, είναι υπόσχεση αυτή. Αν λοιπόν αθετήσουμε το λόγο του Κυρίου, αν το πικράνουμε όπως οι Αιγύπτιοι, οι Ισραηλίτες, και του πούμε δεν σε ακούμε, φύγε από εμάς, τελειώσαμε, χάσαμε το αιώνιο σήμερα. Το χάσαμε αυτό. Και αν περνάμε τον παραπικρασμό των Εβραίων αυτή την περίοδο που περνάμε, που την ονομάζουμε κρίση και δεν ξέρουμε που θα φτάσει, αν το περνάμε, το περνάμε από τη δική μας απήθεια ανυπακοή στο θέλημα του Θεού. Αυτοί λάτρευσαν τα είδωλα, Βάλ και Αστάρτη και άλλους θεούς ειδωλατρικούς. Εμείς λατρεύουμε είδωλα που το ονομάζει ο Απόστολος Παύλος και η Γραφή Μαμονά. Από αυτό δεν λέω ότι ακούμε κάθε μέρα. Μαμονά, 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 Μαμονά. Δεν μιλάνε καθόλου για Θεό. Εάν λοιπόν ο Μαμονάς κυβερνάει, πληρώνουμε
τα είδωλα στα οποία εμείς έχουμε παραδοθεί. Όσοι έχουν παραδοθεί. Άλλοι λίγο, άλλοι πολύ. Πρέπει λοιπόν να κατανοήσουμε καλά εκείνο που φωνάζει ο Κύριος μέσω της γραφής και τελείωσα. Σήμερον, εάν της φωνής μου ακούσετε, μη σκληρύνετε τας καρδίας ημών. Ξανά, αυτό το επιστέγασμα. Σήμερον, εάν της φωνής μου ακούσετε, μη σκληρύνετε της καρδίας σας. Τελειώνοντας λέγω, για να μαλακώνει η καρδιά μας, πρέπει κάθε μέρα να μην είναι τσιμέντο, αλλά να μελετάμε τις γραφές. Κάθε μέρα να σηκώνουμε τα χέρια ψηλά. Όχι κάθε μέρα, όλη την ημέρα. Όλη την ημέρα. Δεν έχει ίδια μορφή η ημέρα που περνάει με Χριστό με εκείνη που είναι χωρίς Χριστό. Είναι εντελώς διαφορετική. Εντελώς διαφορετική. Ξεπηδιώνται πολλά εμπόδια. Πολλά που θα μας συνέβαιναν και δεν συμβαίνουν οφείλεται ακριβώς σε μια τέτοια συμπεριφορά προσευχής, γραφής κλπ. Αλλιώς σκληρύνουμε την καρδιά μας, την κάνουμε πέτρα, δεν περνάει η βροχή της Αγίας Γραφής μέσα γιατί λέει μέσα ασφάλεια το λέω προς το μη αμαρτάνει ασφάλεια για να μην γίνεται τσιμέντο η καρδιά ή το γραφόν ανάγνωσης. Είναι να μελετάμε τις γραφές. Αλλά με προσευχή και άμα έχουμε κάποιες απορίες, τούτο δεν χρειάζεται να το βάλουμε στις απορίες, ερώτημα σε εκείνους που γνωρίζουν. Γιατί πολλοί έπεσαν στη λάσπη της αιρέσεως. Τούτο εδώ είναι η αίρεση, το μυαλό. Το μυαλό είναι αίρεση. Σκέτο μυαλό είναι αίρεση. Τι κάνεις εσύ, εγώ είμαι λέει ευαγγελικός. Σημαίνει ευαγγελικός, σημαίνει ότι ερμηνεύω τη γραφή με το μυαλό μου. Αυτό σημαίνει. Ερετικός, ερμηνεύω τη γραφή με το μυαλό μου. Όχι με εκείνο που παρέδωσαν οι αιώνες που λέγεται παράδοση, πατέρες κλπ. Άκουσα μια μέρα στο τηλεόραση, με φωνάζει η γυναίκα μου κάτω που ήμουν, έλα πάνω να δεις. Και είχε έναν ζωγράφο. Του έκανε ερωτήσεις η δημοσιογράφος. Στο τέλος του λέει, πέστε μας τώρα, γιατί έφεσατε τον κομμουνισμό. Γιατί ήταν κομμουνιστής ένα μέρος της ζωής του, μεγάλο ή μικρό, δεν το είπε. Εκείνος ήταν μεγάλος. Λέει, διότι κατάλαβα ότι δεν με γέμισε. Και διότι δεν προσφέρει και τίποτα ο κομμουνισμός. Και ακόμη αχνοούν, λέει, ένα μεγάλο θησαυρό που μας είχε δώσει ο Θεός. Και αυτό είναι η παράδοση και οι πατέρες. Που είναι θησαυρός, λέει. Μου έκανε εντύπωση. Εντύπωση. Φανταστείτε, αυτοί που βλέπουν μετά από χρόνια, αυτοί ζουν μέσα σε ένα θαύμα. Αλλιώς πώς θα κάνει τέτοια ομολογία. Να ζεις μέσα στο σκοτάδι χρόνια και να τάκουν δεις φως. Δεν θα πεις, είδα φως. Το ομολόγησε δημοσία. Κοίτα, άκου τι λέει. Αυτό είναι κήρυγμα, λέω. Αυτό είναι κήρυγμα. Μου έκανε εντύπωση μεγάλη. Εμείς, μωρέ, τα έχουμε και δεν τα υπολογίζουμε. Φοβερό πράγμα, ε. Πολύ φοβερό πράγμα. Τα έχουμε και δεν υπολογίζουμε. Λοιπόν, τελειώνω. Σήμερον, εάν τη φωνή του Κυρίου ακούσουμε, μη σκληρύνουμε τη καρδιά μας. Αμήν. Τι ώρα είναι. Σας κούρασα πολύ. Όχι. Εντάξει, 45, ούτε 45 λεπτά. Ούτε 40 λεπτά. Δεν θέλω παραπάνω. Φτάνει. Έτσι, να μας μείνουν αυτά που ακούσαμε. Θέλει να κάνει μια ώρα κανείς, αλλιώς. Είμαστε ελεύθεροι να πάμε στον τόπο. Ο θάνατος είναι η κόλαση. Ε? Ο θάνατος είναι η κόλαση. Άμα την πεθαίνουμε την ψυχή μας από εδώ, ζούμε την κόλαση από εδώ. Ναι, είναι κόλαση. Ναι. Η κόλαση. Ναι. Την απαράδοση είναι ζωή. Ζωή, σχέτη ζωή. Ναι. Θα το ξαναπάω μια φορά. Όχι, εντάξει, λέω. Όχι, άλλη μια φορά από κάτι. Δηλαδή, ζωντανό. Στο βάζο, ζωντανό θα πω από τώρα. Δηλαδή, η ψυχή δεν χάνεται. Ναι, λοιπόν, αυτό θα ο Άγιος Παΐσιος το είπα, αλλά μου αρέσει τόσο πολύ που ανοίγω, είχα ανοίξει τώρα χθες και σήμερα και προχθές, δεν το άνοιξα. Εκεί που έχει το φέρετρό του και λίγο μια σελίδα πριν γράφει. Όχι, γράφει, το έχεις ακούσετε. Το βράδυ πριν πεθάνει, απόγευμα δεν ξέρω τι ήταν, εμένα αφήστε με να φύγω, να πάω εκεί που θανατήλει
μία ημέρα χωρίς να δύσει ποτέ. Φως. Και εσείς κρατήσετε, και λέει παρακάτω, και εσείς κρατήσετε το σκοτάδι εδώ. Το καταλαβαίνουμε καλά αυτό το πράγμα. Δεν σε βαστάω, ευχαριστώ πολύ. Κάθε Τετάρτη λοιπόν εδώ θα είμαστε. Ναι, ναι. Και ώρα 6. Αγοράστε βιβλίο του Αγίου Παϊσίου. Ναι, ναι, πάνω. Να το διαβάσετε κάθε μέρα. Είναι δίνει ζωή, ειλικρινά. Εγώ κάνω έτσι λίγο μια σελίδα που βρεθώ και το έχω διαβάσει. Και το κοιτάζω καλά καλά και μου μένει. Και αυτό και το περί προσευχής. Όχι, περί αρετής κοιτάζω πολύ. Λοιπόν, καληνύχτα, καλό βράδυ. Καληνύχτα κύριε Κώστα. Κοιτάσω. 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 Από εκεί.